Για ακόμα μια φορά η Real Madrid έδειξε πόσο βαριά φανέλα διαθέτει. Αλλά και ποδοσφαιριστές, οι οποίοι κόντρα στα δισεκατομμύρια της Paris Saint-Germain, απέδειξαν πως η Real Madrid παραμένει ένα τεράστιο, ίσως το μεγαλύτερο μπραντ αυτή τη στιγμή στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Με ένα επιθετικό κρεσέντο και ηγέτη τον Καρίμ Μπενζεμά, αλλά κυρίως πολλή καρδιά και κατάθεση ψυχής από ποδοσφαιριστές όπως ο Λούκα Μόντριτς, ο Καμαβινγκά, ο Έντερ Μιλιτάο. Η Ρεάλ Μαδρίτης λοιπόν κατάφερε να υπερκεράσει το εμπόδιο της Παρίς Σεζερμέν, κάνοντας ανατροπή από το γκολ του Εμπαπέ από το πρώτο ημίχρονο, επικρατώντας με 3-1 και ξεπερνώντας το εμπόδιο των Παριζιάνων που στο πρώτο παιχνίδι είχαν κερδίσει με 1-0 και πάλι χάρη σε γκολ του Κιλιάν Εμπαπέ. Ο Καρίμ Μπενζεμά σκόραρε 3 γκολ και ξεπέρασε τον Αλφρέντο Ντι Στέφανο στην τρίτη θέση των all-time scorer του κλαμπ και έδεσε και νέο ρεκόρ στο Champions League, καθώς ηλικία 34 ετών και 80 ημερών έγινε ο γυρεότερος που πετυχαίνει hat-trick, σβήνοντας έτσι το ρεκόρ που κατήγε ο συμπατριώτης του Ολιβιέ Ζιρού. Αυτή μάλιστα ήταν η τέταρτη φορά στα χρονικά της διοργάνωσης που ένας παίκτης κάνει hat-trick όταν η ομάδα του χρειαζόταν ακριβώς 3 γκολ στη ρεβάνση για να προκριθεί. Ο Μπιρ Βαν Πέρση με τη φανέλα της Manchester United κόντρα στον Ολυμπιακό το 2014, για να ακολουθήσουν ο Κριστιάνο Ρονάλντο με την Ρεάλ κόντρα στη Βόλφσμπουργκ του 2016 και ο Λούκας Μόουρα απέναντι στον Άγιαξ με την Τότεναμ το 2019. Από την άλλη πλευρά, μπορεί τα πανηγύρια να ήταν πολλά και δυνατά στην πλευρά της Ρεάλ. Στην Παρίσι Σερμέν όμως τα πάντα φαίνεται να καταραίουν σαν χάρτινος πύργος. Ο Νεϊμάρ με τον Ντοναρούμα έπαιξαν ξύλο, τουλάχιστον όπως αναφέρει το ρεπορτάζ της ομάδας μέσα στα αποδυτηρία του Μπερναμπέου, ενώ ο Νασέρ Αλκελαϊφή έγινε έξαλλος από το γεγονός ότι ο ρέφερι Μάκελε αλλά και το ΒΑΡ δεν έδωσαν το φάουλ στο γκολ με το οποίο η ομάδα της Ρεάλ ισοφάρισε, θεωρώντας ότι ο Μπενζεμά έκανε επιθετικό φάουλ στον κίπερ της Παρί. Ακόμα και έτσι πάντως να ήταν, με ισοπαλία οι Παριζιάνοι θα πρέπει να στην επόμενη φάση του Champions League και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να δικαιολογηθεί η κατάρρευση αγωνιστική γάρη της ομάδας της Παρί, η οποία ούτε λίγο ούτε πολύ αξίζει κάτι παραπάνω από 1 δισεκατομμύριο. Κάπως έτσι όλα δείχνουν ότι ο Μαουρίτσιο Ποκετίνο πολύ σύντομα θα αποχωρήσει από την Paris Saint-Germain, ενώ το ίδιο αναμένεται να συμβεί και με τον Νεϊμάρ αλλά και τον Μέση, τους οποίους η Μπαρτσελόνα περιμένει με ανοιχτές αγκάλες. Όσον αφορά τον Κιλιάν Εμπαπέ, το συγκλονιστικό απρόπτου συνεχίζει την καριέρα του στη Real Madrid.